Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ολυμπιακή Επιτροπή για την πρόσκληση και τον πρόεδρο της εταιρείας. Λυπάμαι που δεν μπορώ να παρευρίσκομαι σήμερα μαζί σας λόγω ανελημμένων υποχρεώσεων και εφημεριών και θα περάσω στο θέμα μου, το οποίο είναι οι απαραίτητες πιστοποιήσεις για να καλύψουμε υγειονομικά ένα μαραθώνιο δρόμο ή μια διαδρομή μεγάλων αποστάσεων. Ο μαραθώνιος, όπως και όλες οι διοργανώσεις μαζικής συμμετοχής, απαιτούν ένα προσεκτικό σχεδιασμό με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εκδήλωσης θανατηφόρων καρδιακών επιπλοκών. Ο λόγος είναι ότι σε αυτές τις διοργανώσεις συμμετέχουν αρκετοί άνθρωποι, περίπου έως και 40.000 άνθρωποι, 60 στο μαραθώνιο του Λονδίνου, ενώ οι διαδρομές σε πολλούς αγώνες καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις. Οι αθλητές που λαμβάνουν μέρος σε αυτές τις διοργανώσεις συνήθως έχουν μία διακύμανση ηλικίας, αλλά οι συνήθεις ηλικίες είναι μεταξύ 30 και 45, ηλικίες στις οποίες μπορεί να εκδηλωθεί αθυρωμάτωση των στεφανιαίων αγγείων. Η επίπτωση εμφάνισης ευνηδίου θανάτου από καρδιακή ανακοπή σε μαραθώνιους καταγράφεται περίπου ένας ανά 50.000 δρομής. Κάποιοι διοργανωτές μαραθωνίων και μη μαραθωνίων ζητούν πιστοποιητικά υγείας από τους συμμετέχοντες, ώστε αυτοί να λάβουν μέρος στη διοργάνωση. Όμως, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο έλεγχος αυτός δεν είναι ευαίσθητος στην ανίχνευση ασυμπτωματικής στεφανιαίας νόσου και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα. Το 2017 δημοσιεύονται οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση επειγόντων περιστατικών που σχετίζονται με μαραθώνιες διαδρομές στην Αγγλία. Παρατηρείται ότι η συχνότερη επιπλοκή που εκδηλώνεται είναι κολάψους που συσχετίζεται με την άσκηση, καθώς οι αθλητές καταραίουν λόγω υπερβολικής κόπωσης, απώλειας υγρών και ηλεκτρολιτών. Παρουσιάζουν γαλακτική οξέωση, αγκιοπαράλυση, μπορεί να εκδηλώσουν υπερθερμία ή υποθερμία, αλλά και υπονατριεμία. Άλλες αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν κόλαψη είναι η καρδιακή ανακοπή, η ενδοκράνια αιμορραγία, υπογλυκαιμία. Έχουν παρατηρηθεί ασθενείς να εκδηλώνουν επιληπτικές κρίσεις, αναφυλαξία ή βαρύτατο άσθημα. Υποθερμία, που ορίζεται η πτώση θερμοκρασίας κάτω από 35 βαθμούς. Σε αυτή την περίπτωση οι ασθενείς παρουσιάζουν κράμπες, σύγχυση, αλλά τελικά καταλήγουν και σε κόμμα. Μπορεί να εκδηλώσουν υπερθερμία, κατά την οποία το τέλος του αγώνα παρατηρούμε αύξηση θερμοκρασίας πάνω των 40 βαθμών και αν συνυπάρχει και μείωση του επίπεδου συνειδήσεως, τότε θα μιλάμε για θερμοπληξία, η οποία είναι μια δυνητικά θανατηφόρος κατάσταση που αν δεν την αναγνωρίσουμε και την αντιμετωπίσουμε άμεσα, προοδευτικά μπορεί να οδηγήσει σε πολυοργανική ανεπάρκεια, αλλά και σε υψηλά ποσοστά αθνητότητας. Η επίπτωση είναι αρκετά συχνή. Ένα στους 10.000 μπορεί να εκδηλώσει υπερθερμία και η έκβαση είναι καλύτερη όταν αντιμετωπίζονται αυτοί οι ασθενείς εντός της πρώτης ώρας από την εκδήλωση. Το 2010, δύο δρομοί στο Μαραθώνιο του Λονδίνου παρουσίασαν θερμοπληξία και χρειάστηκαν διασωλήνωση αλλά και μηχανικό αερισμό. Το 2013, ένας δρομέας διασωληνώθηκε και ήταν ο πρώτος νεκρός που κατεγράφει λόγω θερμοπληξίας τα τελευταία χρόνια. Από το 2015 υπάρχουν λοιπόν ειδικές συσκευές ψήξης στη μονάδα οπτικής θεραπείας, οι οποίες είναι έτοιμες μετά από κάθε αγώνα, ώστε να υποδεχθούν αυτούς που θα εκδηλώσουν υπερθερμία. Η υπονατριεμία είναι μια συχνά εκδηλούμενη επιπλοκή, οφείλεται σε δηλητηρίαση από νερό. Τα συμπτώματα που θα εκδηλώσουν οι ασθενείς είναι πονοκέφαλος, σύγχυση, προοδευτικά εμέτους αλλά και επιληπτικές κρίσεις. Και στο Μαραθώνιο του Λονδίνου από το 2013 έως το 2007 είχαν παρουσιαστεί 15 περιστατικά βαριάς υπονατριεμίας και ένας εξ αυτών των ασθενών κατέληξε. Η καρδιακή ανακοπή, που είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα, παρουσιάζεται μπορεί να την εκδηλώσει ένα στους 50.000 δρομείς και συνήθως εμφανίζεται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν σιωπηλή ή αδιάγνωση στεφανιαία νόσων. Το 2016, στο Μαραθώνιο του Λονδίνου, συμμετείχαν 60.000 δρομείς. Κατεγράφησαν 13 συμβάματα καρδιολογικής αιτιολογίας με 5 επιτυχείς ανανύψεις και 8 θανάτους, εκ των οποίων 5 κατέληξαν από ισχυμική καρδιοπάθεια, 2 από υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια και 1 από αριθμιογόνο δεξιά κοιλία.
5 συμβάματα μη καρδιολογικής αιτιολογίας που κατεγράφησαν αφορούσαν έναν ασθενή με θερμοπληξία, έναν με υπονατριεμία, 2 οι οποίοι είχαν εκδηλώσει υπαραχνοειδή αιμορραγία και ένας ο οποίος είχε κάνει χρήση αναβολικών ουσιών. Από το 2015, λοιπόν, στις τελευταίες οδηγίες στα πρωτόκολλα της καρδιαναπνευστικής αναζωογόνησης, αναφέρεται πως όλοι οι εμπλεκόμενοι υγειονομικοί θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τα πρωτόκολλα τόσο της βασικής όσο και της εξειδικευμένης υποστήριξης στη ζωή. Η καρδιοαναπνευστική ανακοπή είναι η ευνίδια και απρόβλεπτη διακοπή της λειτουργίας της αναπνοής ή της κυκλοφορίας ή και των δύο. Και έχει σαν αποτέλεσμα την ανεπαρκή παροχή οξυγόνου στους ιστούς και στα ζωτικά όργανα και αυτό, αν δεν αναταχθεί άμεσα, μπορεί να προκαλέσει θάνατο. Τα κλινικά σημεία της ανακοπής εξαρτώνται από το χρόνο εμφάνισης. Άμεσα θα έχουμε απουσία σφιγμού και καρδιακών τόνων. Εντός 10 με 20 δευτερολέπτων οι ασθενείς παρουσιάζουν απώλεια συνειδήσεως. Εντός 30 δευτερολέπτων συνήθως επέρχεται διακοπή του αερισμού και στα 90 δευτερόλεπτα οι ασθενείς οδηγούνται σε μυδρίαση. Από το 2007, στην εφημερίδα της ελληνικής κυβερνήσεως, δημοσιεύεται ο ορισμός του ανανύπτη και διασώστη στη βασική υποστήριξη της ζωής και την αυτόματη εξωτερική απεινίδωση. Ως ανανύπτης, λοιπόν, ή διασώστης, ορίζεται ο επαγγελματίας υγείας και μη, εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το σεμινάριο ανανυπτών στη βασική υποστήριξη της ζωής, την αυτόματη εξωτερική απεινίδωση ή την εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής. Η κατοχή αυτού του πτυχίου καλύπτει νομοθετικά τον κάτοχο να χορηγήσει θωρακικές συμπιέσεις, αναπνοές διάσωσης, αλλά και να χρησιμοποιήσει τον εξωτερικό αυτόματο απεινιδωτή σε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να είναι γιατρός. Βέβαια, αναφέρεται επίσης ότι η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλους τους επαγγελματίες υγείας. Γιατρούς, νοσηλευτές, πληρώματα ασθενοφόρων, αλλά και παραϊατρικό προσωπικό. Ιστορικά, τα πρωτόκολλα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, μάλλον, είναι κάτι που εφαρμόζεται από παλιά, όχι με τη μορφή που τη γνωρίζουμε σήμερα. Το 1740, η Ακαδημία των Επιστημών στο Παρίσι εφαρμόζει για πρώτη φορά αναζωογόνηση στόμα με στόμα σε θύματα πνιγμού. Το 1891, ο δόκτωρ Μας εφαρμόζει τις πρώτες καταγεγραμμένες θωρακικές συμπιέσεις σε ασθενή. Από το 1960, έχει δημιουργηθεί η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση από την Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία, η οποία ξεκινά προγράμματα για να γνωρίσει στους ζωούς την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και τη χρησιμότητά της. Το 1963, εγκρίνεται επίσημα το πρωτόκολλο της καρδιοαναπνευστικής και εκδίδονται οι πρώτες κατευθυντήριες οδηγίες. Το 1990 δημιουργούνται προγράμματα πλέον δημόσιας πρόσβασης στην απεινίδωση, τα οποία στοχεύουν στο να παρέχουν εκπαίδευση σε όλους τους πολίτες. Τοποθετούνται αυτόματοι εξωτερικοί απεινιδωτές σε δημόσιους χώρους, όπως και στη χώρα μας. Η βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του σεμιναρίου έχει παγκόσμια αναγνώριση. Γιατί γίνονται όλα αυτά, γιατί γίνεται όλη αυτή η ιστορία και λέμε ότι όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν βασική καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, αλλά και να χειρίζονται τους εσωτερικούς αυτόματους απεινιδωτές. Όλα αυτά γίνονται γιατί από πολλές μελέτες που υπάρχουν πλέον, εδώ και όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαστε με την καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και την εξωτερική απεινίδωση, έχει φανεί πως αν εφαρμόσουμε τα πρωτόκολλα και τον εξωτερικό απεινιδωτή από την πρώτη στιγμή που θα συμβεί η ανακοπή, που θα προκύψει εντός δηλαδή 1-2 λεπτών, αν ο παρευρισκόμενος μπορεί να προσφέρει πρώτες βοήθειες πριν την άφιξη της εξειδικευμένης βοήθειας, τότε φαίνεται πως η επιβίωση από 5 με 10% που είναι σήμερα μπορεί να ανέβει στο 75%. Και αυτό είναι τεράστιο όφελος. Είναι όφελος για τον ασθενή. Είναι όφελος για τον ασθενή γιατί, όπως φαίνεται στο διάγραμμα, οι περισσότερες ανακοπές συμβαίνουν σε σπίτια. Το 70% των ανακοπών προκύπτει στα σπίτια και μόνο το 5% εξ αυτών θα συμβεί σε έναν οργανωμένο χώρο όπως είναι ο χώρος του νοσοκομείου. Στην Αμερική φαίνεται πως περισσότεροι από 250 άνθρωποι πεθαίνουν από καρδιακή ανακοπή κάθε χρόνο. Πάνω από 50.000 από αυτούς τους θανάτους θα μπορούσαν να αποφευθεί
αν κάποιος είχε ξεκινήσει την αλυσίδα της επιβίωσης και αν ένας απεινωτής ήταν διαθέσιμος για άμεση χρήση τη στιγμή του συμβάντος. Περίπου 700.000 καρδιακές ανακοπές ανά έτος συμβαίνουν στην Ευρώπη και το σημαντικότερο είναι πως τα θύματα είναι νέοι και αθλητές. Από αυτούς, μόνο το 5 με 10% θα βγει από το νοσοκομείο. Η αλυσίδα της επιβίωσης αναφέρεται σε 4 αλληλένδετες πράξεις, κινήσεις, οι οποίες, αν εφαρμοστούν σωστά και γρήγορα, μπορούν να αυξήσουν την επιβίωση, όπως θα δούμε παρακάτω, πάνω από 80%. Καταρχάς, θα πρέπει να καλέσουμε έγκαιρα σε βοήθεια. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε έγκαιρα τη βασική καρδιαπνευστική αναζωογόνηση, ώστε να αγοράσουμε χρόνο, να εφαρμόσουμε έγκαιρα απεινίδωση, ώστε να επαναλειτουργήσουμε την καρδιά και πριν την άφιξη της βοήθειας, αν είναι δυνατόν, και τέλος να σταθεροποιήσουμε τον ασθενή, ο οποίος έχει υποβληθεί σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ο πρώτος κρίκος της αλυσίδας αναφέρεται στην άμεση αναγνώριση της επίγουσας κατάστασης, αλλά και στην άμεση ανταπόκρισή μας. Η πληροφορία που θα πρέπει να αναγνωρίσουμε και να εστιάσουμε θα είναι αν ο ασθενής ανταποκρίνεται και αν αναπνέει με καλή ποιότητα αναπνοής. Στις περισσότερες χώρες, ο χρόνος παροχής βοήθειας, ο χρόνος δηλαδή άφιξης εξειδικευμένης βοήθειας, είναι πάνω από 8 λεπτά. Στην Ελλάδα αυτός ο χρόνος είναι, όπως γνωρίζουμε όλοι, πολύ μεγαλύτερος. Άρα το θύμα εξαρτάται από τις πρώτες βοήθειες που θα παρέχουν οι παρευρισκόμενοι στο σημείο του συμβάντος. Στο δεύτερο κρίκο της αλυσίδας, σκοπός μας είναι να αγοράσουμε χρόνο. Πώς μπορούμε να αγοράσουμε χρόνο? Εφαρμόζοντας θωρακικές συμπιέσεις. Η άμεση εφαρμογή της βασικής υποστήριξης διπλασιάζει ή τριπλασιάζει την επιβίωση σε ανακοπή που έχει εκδηλωθεί λόγω κοιλιακής μαρμαριγής. Με κοιλιακή μαρμαριγή πιο σωστά. Στον αλγόριθμο λοιπόν της βασικής υποστήριξης ελέγχουμε τον ασθενή για αντίδραση, απελευθερώνουμε τον αεραγωγό με σάρωση, με το δάχτυλο, ελέγχουμε αν ο ασθενής αναπνέει, ακούω, βλέπω, νιώθω και στη συνέχεια δίνουμε 2 αποτελεσματικές αναπνοές. Θα το συζητήσουμε και πιο κάτω. Εκτιμούμε μόνο για 10 δευτερόλεπτα, δεν καθυστερούμε και ξεκινούμε 30 θωρακικές συμπιέσεις και 2 αναπνοές. Ο ρυθμός είναι 32. Στόχος της βασικής διατήρησης είναι η διατήρηση ανοιχτού αεραγωγού, η υποστήριξη της αναπνοής, αλλά και η υποστήριξη της κυκλοφορίας. Σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι αυτό γίνεται με ελάχιστο εξοπλισμό ή με ελάχιστα μέσα. Γι' αυτό και μπορεί να εφαρμοστεί παντού. Σκοπός είναι να προλάβουμε την αρχόμενη εγκεφαλική βλάβη, η οποία δυστυχώς προκύπτει εντός 3 λεπτών όταν δεν υπάρχει ικανοποιητική κυκλοφορία και αναπνοή. Και δεύτερον, να προλάβουμε τον εγκεφαλικό θάνατο, ο οποίος εντός 10 λεπτών, εάν δεν έχει εφαρμοστεί, αν δεν έχει αναταχθεί η κυκλοφορία, δυστυχώς θα επέλθει. Επιβάλλεται λοιπόν να εκτελείται άμεσα, χωρίς διακοπή και στον τόπο που συμβαίνει. Μία επισήμανση είναι ότι το θύμα θα πρέπει να μετακινείται μόνο εάν βρίσκεται σε επικίνδυνο περιβάλλον ή σε κακή θέση. Το 2005 γνωρίζαμε ότι ο αλγόριθμος είναι ABC, αεραγωγός, αναπνοή, κυκλοφορία. Από το 2010 γνωρίζουμε ότι πλέον μεγαλύτερη έμφαση δίνουμε στην κυκλοφορία, στον αεραγωγό και τέλος στην αναπνοή. Αυτό γιατί? Γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των ανακοπών εμφανίζεται σε ενήλικες και οι υψηλότεροι ρυθμοί επιβίωσης αναφέρονται σε ανακοπές παρουσία μαρτύρων και απεινδώσιμους ρυθμούς. Σε αυτούς τους ασθενείς τα κύρια σημεία ήταν οι θωρακικές συμπιέσεις αλλά και ο πρώιμος απεινιδισμός. Η αλληλουχία ABC φάνηκε ότι καθυστερεί τον έλεγχο της κυκλοφορίας, οπότε αλλάζοντας την αλληλουχία και εφαρμόζοντας θωρακικές συμπιέσεις άμεσα, αγοράζουμε χρόνο, κερδίζουμε χρόνο και αυτό φαίνεται ότι βελτιώνει και την πρόληψη των δευτερογενών βλαβών που είναι οι εγκεφαλικές βλάβες και οι βλάβες των οργάνων. Υψηλής ποιότητας θωρακικές συμπιέσεις παραμένουν κεφαλαιόδους ασφαλείας. Στον τρίτο κρίκο, που είναι η έγκαιρη απεινίδωση, στόχος είναι η επαναλειτουργία της καρδιάς.
Εάν εφαρμόσουμε έγκαιρα απλημμύρωση εντός 3 με 5 λεπτών, η επιβίωση αυξάνεται στο 75%. Κάθε λεπτό καθυστέρησης μειώνει την επιβίωση κατά 10 με 15%. Η ανακοπή είναι η κύρια αιτία θανάτου στις προηγμένες κοινωνίες. Μελέτες έχουν δείξει σε αναλύσεις καρδιακού ρυθμού θυμάτων από καρδιακή ανακοπή εκτός νοσοκομείου ότι συνήθως πρόκειται για κοιλιακή μαρμαρική ή κοιλιακή ταχυκαρδία σε ένα ποσοστό πάνω από 80%. Είναι φυσικό λοιπόν να υποθέσουμε ότι ακόμη μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων έπασχε από ταχυκαρδία την ώρα της κατέρριψης. Αυτά ήταν αυτά που κατεγράφησαν, αλλά μέχρι τη χρονική στιγμή της ηλεκτροκαρδιογραφικής ανάλυσης, δηλαδή μέχρι να φτάσει η εξειδικευμένη βοήθεια, ο ρυθμός είχε εξελιχθεί σε ασυστολία και έτσι δεν κατεγράφει ποτέ. Οι καρδιακές ανακοπές πρέπει να γνωρίζουμε ότι αρχικά τα πρώτα 4 λεπτά έχουμε την ηλεκτρική φάση και εκεί έχει το μεγαλύτερο νόημα να παρέμβουμε. Η κυκλοφορική φάση επέρχεται μετά τα 4 με 10 λεπτά και μετά τα 10 λεπτά πλέον έχουμε μπει στη μεταβολική φάση που είναι η φάση των βλαβών. Σε μια πειραματική μελέτη όπου προηγήθηκε κοιλιακή μαρμαρική σε ζώα και μετά εφαρμόστηκε ηλεκτρικό ρεύμα σε σκυλιά μέσα σε 30 δευτερόλεπτα επαναφέροντάς τα στη ζωή σε ένα ποσοστό 98%. Καθυστερώντας την ηλεκτρική ανάταξη, κάνοντας δηλαδή εφαρμόζοντας απλημμύρωση μετά από 2 λεπτά, η πιθανότητα της επιβίωσής τους φάνηκε να μειώνεται στο 27%. Φαίνεται λοιπόν ότι η απλημμύρωση για την επαναφορά στη ζωή μετά από κοιλιακή μαρμαρική ή κοιλιακή ταχυκαρδία πρέπει να γίνεται άμεσα μετά το συμβάν. Ο αυτόματος εσωτερικός απλημμυρωτής είναι μια φορητή συσκευή προηγμένης τεχνολογίας που βασίζεται σε ηλεκτροεπεξεργαστή. Διαθέτει αισθητήρες και μπορεί να ανιχνεύσει με ακρίβεια τον καρδιακό ρυθμό. Χορηγεί ελεγχόμενης ποσότητας ρεύμα, για να ανατάξει μία αρρυθμία ή για να απλημμυρώσει σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής. Στόχος είναι η απουσία κοιλιακής μαρμαρυγής ή κοιλιακής ταχυκαρδίας 5 σεκόντς μετά την εφαρμογή και κατά συνέπεια η αποκατάσταση της αυτόματης κυκλοφορίας στον ασθενή. Στο τέλος, θα πρέπει ο ασθενής, ο οποίος έχει υποστεί όλη αυτή την κατάσταση, να σταθεροποιηθεί. Τι σημαίνει να σταθεροποιηθεί? Να διατηρηθεί ικανοποιητική κυκλοφορία, ρυθμός, αλλά και όγνωση, με σκοπό την ποιότητα της ζωής μετά την ανακοπή. Θα πρέπει ο ασθενής να διατηρήσει τις λειτουργίες που διασώθηκαν, αλλά και να καθοριστεί η αιτία της ανακοπής, γιατί θα μπορούσε να ξανασυμβεί. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να καλέσουμε την ομάδα της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, η οποία, όπως θα δούμε παρακάτω, είναι μια ομάδα η οποία είναι εξειδικευμένη στα πρωτόκολλα με τη χρήση φαρμάκων, την εξασφάλιση οριστικού αεραγωγού, αλλά και την αναγνώριση και διόρθωση των αναστρέψιμων αιτιών. Αυτές είναι η υποξημία, η υποκυμία, ένας πιθανός υποτάσσης πνευμοθώρακας, ένας καρδιακός τραυματισμός, μία πνευμονική εμβολή, μεταβολικές διαταραχές ή χορήγηση υπερδοσολογία φαρμάκων. Επειδή αναφερθήκαμε στις ενδονοσοκομιακές καρδιακές ανακοπές, θεωρώντας ότι ίσως οι ασθενείς αυτοί να επιβιώνουν περισσότερο επειδή αυτό που το σύμβαμα προκύπτει σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, έχει φανεί πως μόνο το 20% των ασθενών επιβιώνουν όταν η ανακοπή προκύπτει ενδονοσοκομιακά. Μεγαλύτερη πιθανότητα έχουν οι ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται στο νοσοκομείο, αλλά υπάρχει μάρτυρας, βρίσκονται υπό συνεχές monitoring. Η ανακοπή μπορεί να οφείλεται σε αναστρέψιμες αιτίες, εκδηλώνεται με κοιλιακή μαρμαρυγή ή όταν άμεσα εφαρμόζεται η απλημμύρωση. Στους υπόλοιπους ασθενείς, δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι συμβαίνει εντός του νοσοκομείου, τα ποσοστά θνητότητας είναι πολύ υψηλά. Συνήθως η ανακοπή, θα πρέπει να ξέρουμε, πως δεν είναι ευνίδια ή απρόβλεπτη. Προηγείται επιδείνωση της κλινικής εικόνας. Και ανεξάρτητα της αιτίας, τα περισσότερα περιστατικά εμφανίζουν αρχικά προοδευτική έκπτωση της λειτουργίας των βασικών συστημάτων. Συμπτώματα που θα έπρεπε να μας οδηγήσουν
σε υψηλή υποψία είναι η ταχυκαρδία, η ταχύπνια, η πτώση της αρτηριακής πίεσης, και η μείωση του επίπεδου συνειδήσεως. Σε ποια περίπτωση θα πρέπει να ειδοποιήσουμε τα νοσοκομιακά την ομάδα επειγόντων περιστατικών? Όταν έχουν βαπυλούμενο αεραγωγό, όταν ο ασθενής παρουσιάσει άπνοια ή όταν οι αναπνοές μειωθούν, ο ρυθμός της αναπνοής μειωθεί κάτω από 6 ή ανέβει πάνω από 30 αναπνοές το λεπτό, όταν εκδηλώνουν ανακοπή, δηλαδή όταν δεν εντοπίζουμε κυκλοφορία, όταν έχουμε πίεση κάτω από 9, συστολική αρτηριακή πίεση κάτω από 90 και σφίξεις κάτω από 40 ή πάνω από 140 το λεπτό. Τέλος, όταν οι ασθενείς παρουσιάζουν έκπτωση επιπέδου συνειδήσεως με μείωση της γλασκόβης κάτω από 8, που αυτό είναι ένδειξη διασωλήνωσης. Η κλίση λοιπόν της ομάδας διάσωσης απαιτεί πρώτον να υπάρχει καταρχάς οργανωμένη ομάδα νοσοκομιακής που να αποτελείται από 6 άτομα μέσα στους νοσοκομιακούς χώρους, να γνωρίζουν η βασική υποστήριξη να είναι πιο αποτελεσματική και να γνωρίζουν υποχρεωτικά να εφαρμόζουν τα πρωτόκολλα της εξειδικευμένης υποστήριξης της ζωής, να είναι ήρεμοι, να κάνουν συντονισμένες ενέργειες, να έχουν τον εξοπλισμό πάντα σε ετοιμότητα και να έχει οριστεί ο αρχηγός, ο οποίος αρχηγός θα είναι ο πιο έμπειρος και ο πιο εκπαιδευμένος σε αυτά τα πρωτόκολλα, θα πρέπει να επιβεβαιώνει την ανακοπή, να επιβεβαιώνει τη σωστή εφαρμογή των πρωτοκόλλων, να επιβάλλει ησυχία, να απομακρύνει τους παρευρισκόμενους, να επιλέγει το κατάλληλο πρόσωπο για την κάθε ενέργεια και να αναθέτει στο κάθε μέλος της ομάδας το ρόλο του, να δίνει εντολές, να συντονίζει ενέργειες, να αποφασίζει για το πότε διακόπτουμε και πότε αλλάζουμε τη θεραπεία, αλλά και να εξασφαλίζει την ασφάλεια τόσο της ομάδας όσο και του ασθενούς. Εκτός από τον αρχηγό, θα πρέπει να υπάρχουν δύο άτομα που να ασχολούνται με τον αεραγωγό, ένας ο οποίος να εφαρμόζει θωρακικές συμπιέσεις και δύο οι οποίοι να γνωρίζουν απεινίδωση αλλά και χορήγηση φαρμάκων. Να μην υπάρχουν τέτοιες εικόνες κάθε φορά που μας ζητούν να αντιμετωπίσουμε μία ανακοπή. Η ομάδα θα πρέπει συνεχώς να εκπαιδεύεται και να εφαρμόζει σενάρια καρδιακής ανακοπής, τα οποία να περιλαμβάνουν όχι μόνο επιτυχείς χειρισμούς, αλλά και την αποτυχία προηγούμενων χειρισμών. Θα πρέπει δηλαδή να συζητάμε τα λάθη μας και μέσα από αυτά να τα διορθώνουμε. Μεγιστοποίηση της πιθανότητας επιβίωσης του ασθενούς είναι ο απλός στόχος όλων αυτών που συζητάμε. Ο κανόνας γενικά που συστήνεται όταν καλύπτουμε αγώνες μαζικής συμμετοχής είναι 5 υγειονομικοί για κάθε 1000 δρομής και ένας πάροχος υγείας εκπαιδευμένος, πιστοποιημένος στην εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής για κάθε 2.500 δρομής. Η απόσταση μεταξύ των υγειονομικών σταθμών εξαρτάται από τη μορφολογία της διαδρομής αλλά και από τον αριθμό των συμμετεχόντων. Μετά από όλα αυτά, αυτό που θα πρέπει να μας μείνει είναι πως η παρουσία μιας άρτια εκπαιδευμένης ομάδας με σαφή πρωτόκολλα διαχείρισης, καλή και αποτελεσματική επικοινωνία, σωστά διανεμημένη σε όλη τη διαδρομή, με πρόσβαση σε απεινιδωτές και σε σταθμούς πλήρως εξοπλισμένους για παροχή εξειδικευμένης υποστήριξης στη ζωή, είναι θεμελιώδης. Σας ευχαριστώ πολύ.